Όπως ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού με υπεύθυνο τρόπο, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες και με το στόχο να βρεθεί λύση. Γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε και μια πρόταση ολοκληρωμένη, συνεκτική, λογική και βασισμένη στη διεθνή εμπειρία και στη διεθνή πρακτική. Αυτή η πρόταση διασφαλίζει από τη μια μεριά να διευκολυνθούν οι Έλληνες που ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό για να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους, αφετέρου αποτρέπει την αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που δεν έχουν γνώση των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα και κυρίως δεν θα υποστούν τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Αυτή η πρότασή μας βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε πρεσβείες και προξενία. Ο δεύτερος άξονας είναι η ύπαρξη οικονομικών δεσμών, φορολογικών υποχρεώσεων που έχουν και οι υπόλοιποι πολίτες του ελληνικού κράτους. Και ο τρίτος άξονας είναι ένα ανώτατο χρονικό όριο απουσίας, παραδείγματος χάρη ενδεικτικά 30 χρόνια. Επίσης προτείναμε ότι αυτή η πρόταση μπορεί να θωρακιστεί αν χρειάζεται και συνταγματικά, με δεδομένο ότι είμαστε στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, συνεπώς όποιες συνταγματικές παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν, μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης.